Πάμε τώρα σε ένα θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει, ή μάλλον ενδιαφέρει όλους. Το νέο νόμο που θέλει να περάσει, που εισηγείται και θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Ρίση Σούνακ, με πολύ αυστηρούς αντικαπνιστικούς κανόνες, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά που είναι σήμερα 14 χρονών δεν θα καπνίσουν ποτέ, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν νόμιμα καπνικά προϊόντα, όχι μόνο τσιγάρο και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Απαγόρευση. Δεν πρόκειται για καθολική απαγόρευση. Κοίτα να δεις τι θα γίνεται. Κάθε χρονιά θα αυξάνεται η ηλικία απαγόρευση του καπνίσματος. Από αυτούς που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2009. Δηλαδή απαγορεύεται από τα 18, του χρόνου θα είναι από τα 19, του χρόνου θα είναι από τα 20, από τα 21, ούτως ώστε η γενιά αυτή, η έφηβη σήμερα, η νεαρή έφηβη, δεν θα ξεκινήσουν ποτέ το κάπνισμα. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι νόμος καταστολής. Θα υπάρχει πρόστιμο, βέβαια, εννοείται. Είναι νόμος ώστε. Γιατί σε αυτή την ηλικία ξεκινάνε τα παιδιά το κάπνισμα, τα 14 μέχρι τα 20. Αν εκεί καταφέρεις να μην ξεκινήσουν να καπνίσουν, δεν θα καπνίσουν ποτέ στη ζωή. Αυτό μοιάζει σαν ένα εξαναγκαστικό πείραμα κοινωνικό αυτό. Δηλαδή... Το έχει εφαρμόσει και η Νέα Ζηλανδία ήδη, με όχι τόσο αυστηρά. Κοίτα, 64.000 θάνατοι στη Μεγάλη Βρετανία προκαλούνται ετησίως από. Ασθένειες προκαλούνται από το κάπνισμα. Εδώ είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτων που θα μπορούσαν να αποτραπούν. Πραγματικά πρέπει να το δούμε με ένα μάτι λίγο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Πολλά χρόνια έχουν το πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο στο κάπνισμα. Mm-hmm. Και για το άτμισμα και έξω στους χώρους. Ακόμα και στο σπίτι που νοικιάζει δεν μπορεί να καπνίσει σε ορισμένες περιπτώσεις στη Βρετανία.